Δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Eurobank και η Alpha Bank, επιβεβαιώνουν ότι ετήθηκαν χρηματοδοτική γραμμή στήριξης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, η ELA, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με στελέχη αμφότερων των τραπεζών, με τα οποία επικοινώνησε το ΑΠΕΜΠΕ, τα δύο πιστοτικά ιδρύματα δεν προτίθενται να κάνουν χρήση των κεφαλαίων που μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω του ELA στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώ διαθέτουν εχέγγυα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά η σχετική αίτηση έγινε καθαρά για προληπτικού λόγου και λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί την τρέχουσα χρονική περίοδο. Την προσφυγή στο ELA από τι δύο τράπεζε επιβεβαίωσε και η Τράπεζα τη Ελλάδο, απαντώντα σε ερωτήματα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σημειώνεται ότι η προσφυγή στο ELA βαρύνεται με αρκετά μεγαλύτερο κόστο με επιτόκιο 1,55% έναντι επιτοκίου 0,05% με το οποίο δίδεται η βασική χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα αιτήματα των τραπεζών θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα.